Την απαλλαγή του Δήμου Αλεξανδρούπολης των συνολικά 126 προστήμων ύψους 520.000 ευρώ που επιβλήθηκαν από το Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης για τη μη έγκαιρη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών την περσινή περίοδο, αποφάσισε ο γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Σε συνέχεια νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών που αναγνώριζε ότι το νέο προεδρικό διάταγμα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στους Δήμους που χωρίς δική τους επαιτειότητα βρέθηκαν αντιμέτωποι με υπέρογκα πρόστιμα λόγω της έλλειψης ναυαγοσωστών για την κάλυψη των αναγκών τους, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προχώρησε σε ενδικοφανείς προσφυγές κατά των αποφάσεων επιβολής προστήμων και δικαιώθηκε πετυχαίνοντας την απαλλαγή του Δήμου από πρόστιμα ύψους 520.000 ευρώ. Είχαμε προσφύγει κατά των προστήμων που επέβαλε το Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης για την έλλειψη για μεγάλο χρονικό διάστημα ναυαγοστών στην περσινή καλοκαιρινή περίοδο. Δικαιωθήκαμε, ασκήσαμε τις αντικοφανείς προσφυγές όπως ακριβώς προβλεπόταν από τη διαδικασία. Είχαμε και την συνδρομή της νομοθεσίας που άλλαξε ευνοϊκότερη νομοθεσία σε σχέση με το πώς οι Δήμοι διαχειρίστηκαν το καυτό αυτό πρόβλημα, διότι αποδείχθηκε και αυτό αναγνώρισε με την απόφαση του συντονιστή της αποκεντρωμένης ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να στελεχώσει όλες τις πολυσύχνες παραλίες του Δήμου μας με το προσωπικό που απαιτείται και με τον εξοπλισμό που απαιτείται. Ο κύριος Ζαμπούκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν θα υπάρχει κάποια βελτίωση στο θέμα αυτό, αν δεν υπάρξει πρόβλεψη από την κυβέρνηση να ανοίξει περαιτέρω την αγορά για να συμμετάσχουν περισσότερες εταιρείες που διαθέτουν το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό για την στελέχωση των παραλιών. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι είναι μια πολυτέλεια, αν θέλετε, το να έχουμε σε τόσες πολλές παραλίες ναυαγοσώστες και εξοπλισμό, έτσι όπως ακριβώς η πολύ αυστηρή νομοθεσία προβλέπει, μέσα από μια κλειστή συντεχνία αυτή των ναυαγοσωστών. Αντιλαμβάνεστε ότι πολλαπλασιάζοντας τις πολυπληθείς και πολυσύχναστες παραλίες, απαιτείται όσο δυνατόν περισσότερος και μεγαλύτερος αριθμός ναυαγοσωστών και εξοπλισμού, γιατί είναι ένας συνδυασμός ανθρώπινου δυναμικού και βάρκας και λοιπόν ναυαγοσωστικών σωστικών κινητών μονάδων που απαιτούνται από την νομοθεσία, και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερως χαρούμενοι. Το πρόστιμο ήταν πάρα πολύ μεγάλο, 520.000 ευρώ. Έχει ξεκινήσει η προσπάθειά μας, έχει ανοίξει για φέτος ο διαγωνισμός. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια βελτίωση, αν δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη από την πολιτεία και το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να μειώσει, αν όχι να ελαχιστοποιήσει, τις προϋποθέσεις, προκειμένου να ανοίξει περισσότερο η αγορά και να συμμετάσχουν όσο δυνατόν περισσότερες εταιρείες που διαθέτουν και το ανθρώπινο αλλά και τον εξοπλισμό και την προστασία των λουόμενων στις παραλίες, όχι μόνο του δικού μας Δήμου, αλλά αντιλαμβάνεστε όλες τις χώρες, γιατί η ακτογραμμή μας σαν χώρα παραθεριστική είναι τεράστια. Οι παραλίες πολυσύχναστες και μη είναι επίσης πάρα πολλές και η ανάγκη για να υπάρχει οργάνωση, πρόληψη αλλά και καταστολή όπου χρειαστεί είναι επίσης σπουδαία και σημαντική.